Βρισκόμαστε ήδη στο Φεβρουάριο και η νέα ταινία Dragon Ball Super Super Hero έχει πια ξεπεραστεί. Με την ολοκαίρια σειρά Dragon Ball Diamond να αργεί μέχρι τον Οκτώβριο και εμάς να τρίβουμε τα χέρια μας μέχρι την κυκλοφορία του Super Hero στα ελληνικά, τι καλύτερο από ακόμη ένα βίντεο αφιερωμένο στην αγαπημένη μας σειρά. Γιατί ξέρετε τι μου αρέσει ακόμη περισσότερο, να πηγαίνω πίσω και να ξαναβλέπω τα πάντα από την οπτική γωνία ενός έμπειρου και να βρίσκω τα ωραία, τα juicy facts που είτε ο δημιουργός άφησε πίσω, είτε το στούντιο, είτε απλά ήταν λάθη. Όπως αυτή εδώ η σκηνή, όπου ο Γκόκου αλλάζει από Super Saiyan Blue σε Super Saiyan Blue 2, ή λεπτομέρειες όπως το Dragon Ball Z Σκάκι, όπου ο Βετζίτο λεγόταν Βετζέκου. Και το Dragon Ball έχει. Πολλά! Τέτοια στο διαδίκτυο. 100 facts λέει ένας, 500 λέει ο άλλος, 1 εκατομμύριο facts. Στην άκρη τα Wiki και τα 3 εκατομμύρια fact quiz που δεν ήξερες. Είμαι εδώ για να γυρίσω τα παλιά μου λιμέρια και να σας δώσω 6 και καλά. Βασικά τι 6, ας τα κάνουμε 7. Αυτά είναι ακόμη 7 facts και τρίβια για το αγαπημένο μας Dragon Ball. Ρίξε intro! Γράψιμο στην τύχη! Θυμάστε τη συγκινητική σκηνή στο Νάμεκ με τον Βετζέτα να πεθαίνει από το Φρίζα? Όλοι εκτός από εμάς τους δύο σκοτώθηκαν! Σκότωσε τον Φρίζερ, σε παρακαλώ! Αφήνοντας έτσι όλες τις ελπίδες στον Γκόκου, ένα πολύ καλογραμμένο στιγμιότυπο, αλλά κάπως υπερβολικό, ειδικά γνωρίζοντας ότι υπάρχουν οι Dragon Balls. Ή μάλλον δεν ήταν. Την στιγμή του θανάτου του Βετζέτα, ο Βετζέτα δεν είχε λόγο να μείνει στη σειρά. Χάρη όμως στο γεγονότος ότι ο δράκος των Dragon Ball έπρεπε να επαναφέρει όλους όσους είχαν πεθάνει από τον Φρίζα, φαίνεται ότι ο Βετζέτα της καπούλαρε από σύμπτωση. Πράγμα που φάνηκε και στην ιστορία, μιας και για αρκετό καιρό δεν είχε ρόλο στη σειρά. Φανταστείτε όμως ο Τοριγιάμα, σαν τυπικό Ακίρα Τοριγιάμα, να ξέχναγε να τον επαναφέρει, ή απλά να επανέφερε μόνο όσους ήταν καλούς, μια σημαντική στιγμή για τον πρίγκιπα των Σάγιαν, που φαίνεται ότι έμεινε ζωντανός κατά τύχη. Ξέραμε πάντα τον νικητή? Goku vs Superman. Ένα debate που ρατάει για χρόνια, όπου αμέτρητοι προσπαθούν να λύσουν. Ξέρετε όμως ότι στην πραγματικότητα δεν ήταν ποτέ debate? Πίσω το 2002, το περιοδικό Wizard είχε κυκλοφορήσει ένα σύντομο κείμενο με τον Goku και τον Superman να συναντιόνται. Η ιστορία αναφέρει ότι ο Μπάμπιτ είχε πει στον Goku ότι σε ένα παράλληλο σύμπαν ένας κρυπτονιανός είχε στα χέρια του μία 8η Dragon Ball. Ταξιδεύοντας σε αυτό το σύμπαν, ο Goku βρίσκεται αντιμέτωπος με τον Superman, όπου και τον νικάει χωρίς δυσκολία. Καταλαβαίνοντας όμως ότι όλα ήταν ένα σχέδιο του Μπάμπιτ, ζητάει συγγνώμη και αποφασίζει να του χαρίσει τη ζωή. Οκ, okay, δεν είναι κάποια κάνον ιστορία, αλλά μεταξύ μας αυτό θα γινόταν. Κάτσε, πώς τον είπαμε? Όλοι ξέρουμε ότι ο Goku και ο Vegeta έχουν δύο ενώσεις. Τον Gogeta από την ταινία 12 και τον Gogeta από το μάγκα. Ή μάλλον τα λέω λάθος. Πριν την κυκλοφορία του σε τόμους, το μάγκα του Dragon Ball εκδιδόταν στο περιοδικό Shonen Jump. Στην αρχική κυκλοφορία της ιστορίας, ο Akira Toriyama είχε επιλέξει να ονομάσει το ποτάρα Fusion των δύο χαρακτήρων πάλι Gogeta. Ο λόγος ήταν ότι η 12η ταινία Dragon Ball είχε ήδη κυκλοφορήσει και ήδη το προσωπικό της Toei του είχε ζητήσει να σκεφτεί ένα όνομα. Άρα, γιατί να ψάχνει για ένα νέο? Φυσικά, με την επανακυκλοφορία της ιστορίας σε τόμους, το όνομα άλλαξε σε Vegito και από τότε αυτό είναι και το επίσημο όνομά του σε οτιδήποτε Dragon Ball. Ίσως γιατί θα ήταν δύσκολο να προωθήσεις δύο διαφορετικές φιγούρες με το ίδιο όνομα? Δύο χαρακτήρες, δύο ονόματα, διπλά τα κέρδη! Τι χρώμα ήταν τα μαλλιά του? Η χρωματική παλέτα πίσω από το Super Saiyan ήταν για πολύ καιρό ένα μυστήριο. Με το Shonen Jump να είναι ασπρόμαυρο ή ασπροκοκκινόμαυρο, το πώς θα δείχνει έγχρωμο στο Super Saiyan δεν είχε καθοριστεί. Λίγο πριν τη μεταμόρφωσή του στο manga, η Toei είχε ήδη κυκλοφορήσει μια ταινία με μία μορφή Super Saiyan, γνωστή σήμερα ως False Super Saiyan. Φαίνεται όμως ότι κάποιες από τις λεπτομέρειες που είδε δεν του άρεσαν. Έτσι, όταν έδωσε το πρώτο έγχρωμο σχέδιο του Super Saiyan Goku, άλλαξε το μαλλί του σε ξανθό και τα μάτια του σε κόκκινα. Δεν ξέρουμε γιατί στην πρώτη του εμφάνιση σε ταινία τα μάτια του αλλάξανε σε πράσινα, αλλά ίσως αυτή ήταν επιλογή της Toei. Εσείς τι λέτε? Ο Γκέρο είχε γυναίκα? Το Ανδροειδές 21, γνωστή για την ενδιαφέρουσα φωνή της. I'm happy to see you're doing well. No! Έκανε και επίσημα την εμφάνισή της στην ιστορία του Dragon Ball μέσω της ταινίας Dragon Ball Super Super Hero. Η ιστορία της είναι μια μίξη μιας παλιάς συνέντευξης του Toriyama αλλά και του backstory που είχε πάρει από το παιχνίδι.
Σύμφωνα με το Fighters, η 21 ήταν μια γυναίκα που πριν τη μετατροπή της ήταν η σύζυγος του Dr. Gero και μαζί είχαν ένα παιδί. Στη συνέχεια όμως, η ταινία Dragon Ball Super Super Hero έκανε τη σύνδεσή τους επίσημη. Κάνοντας την 21 και επίσημα μητέρα του Γκέβο, του ως τότε ανώνυμου γιου του Dr. Gero και ονομάζοντας την Βόμη. Ενδιαφέρον επίσης είναι το όνομα της δεν είναι τυχαίο. Βόμη προέρχεται από την αγγλική λέξη για τον εμετό. Πράγμα που ταιριάζει με τον Dr. Gero, μιας και τον Gero είναι η ιαπωνική λέξη για τον εμετό και τον Γκέβο είναι η λέξη για την τάση για εμετό. Και ναι, σας τα ξέρασα όλα. Τι χρώμα μαλλί είχε ο Τρανκς? Όλοι ξέρουμε τον Τρανκς. Ταξιδιώτη από το μέλλον, δερμάτινο σακάκι, σπαθί, μοβ μαλλιά και όλοι στραβώσαμε που στο Dragon Ball Super τα μαλλιά του άλλαξαν σε μπλε. Αλλά ήταν πραγματικά λάθος. Ο Ακίρα Τοριγιάμα σπάνια κρατούσε σημειώσεις για τους χρωματισμούς των χαρακτήρων του, με αποτέλεσμα η Μπούλμα να έχει πάνω από μια ντουζίνα αποχρώσεις. Μάλλον η χρωματική ασυνέπεια ήταν κολλητική εκείνη την εποχή σε όλη την οικογένεια, μιας και ο Τρανκς ξεκίνησε με μοβ μαλλί, μέχρι ότου το μαλλί του να αρχίσει να αλλάζει και τελικά μετά από χρόνια να γίνει οριστικά μπλε. Και φαίνεται ότι η ασθένεια δεν πέρασε, μιας και στην επιστροφή του στην ταινία Battle of Gods, ο Τοριγιάμα σχεδίαζε το μικρό Τρανκς πάλι με μπλε μαλλί. Σε αυτή όμως την περίπτωση, ο σχεδιαστής χαρακτήρων της ταινίας Τανταγιώση Γιαμαμούρο, για να διατηρήσει συνοχή, άλλαξε το μαλλί του Τρανκς στο κλασικό του μοβ. Κάτι στη συνέχεια που δεν διατήρησε για το μελλοντικό Τρανκς, πιθανότητα για να μείνει πιστό στα σχέδια του Ακίρα Τοριγιάμα. Περιέργως, το μόνο μέσο Dragon Ball που από την αρχή είχε συνοχή στο χρωματισμό του μαλλιού του Τρανκς ήταν το μάγκα του Super. Και λέγοντας αυτό ασυνέστητα παραδέχομαι ότι επένεσα τον Τογιοτάρο. Άρα έφτασε η ώρα για χαρακίρι! Αλλά μέχρι να πάω να βρω να καλύψω με κάτι αυτή την τρύπα. Έχεις βαρεθεί να περπατάς στους δρόμους τα βράδια με τα συνοδεία τρομακτικών ήχων από τους χάρπαθους. Να σας πω την αλήθεια, ναι, έχω βαρεθεί. Επιτέλους, η ώρα σου έφτασε. Το Super Anani Podcast ή αλλιώς Σοπ. Κάθε Πέμπτη μια η ώρα, εγώ και ο Χιάκης συζητάμε για οτιδήποτε άνοιγε, μιλώντας για τα μεγαλύτερα θέματα του community και τα σημαντικότερα νέα. Και όλα αυτά live μαζί σου. Το podcast έχει σκοπό να σε κρατήσει ενήμερο για οτιδήποτε άνοιγε. Να σχολιάσει hot topics, αλλά κυριότερο να περάσει καλά. Άρα μην κάνει χρόνο. Και κάνει join και εσύ και γίνει κομμάτι του μεγαλύτερου ελληνικού άνοιγε podcast. Πίσω στο βίντεο! Ένα λεπτό. Ενώ ετοίμαζα αυτό το βίντεο, έτυχε στο ράφι μου να βρω αυτό το βιβλίο. Αυτό είναι ένα data book ή αλλιώς Daizensu. Συγκεκριμένα το πρώτο Daizensu από τα 7 που κυκλοφόρησαν στην Ιαπωνία. Ένας πλήρης οδηγός με όλα τα σχέδια του Dragon Ball κατά τη διάρκεια του αρχικού manga που κυκλοφόρησε στην Ιαπωνία το 1995 μαζί με συνεντεύξεις του Ακίρα Τοριγιάμα. Το Daizensu μέχρι και σήμερα είναι η βίβλος του Dragon Ball και του Dragon Ball Z, περιέχοντας πληροφορίες για το anime, το manga, τους χαρακτήρες, δίνοντας timeline για τις ταινίες και πολλά πολλά άλλα. Και μέχρι και σήμερα δεν έχουν κυκλοφορήσει εκτός Ιαπωνίας στα αγγλικά. Όλα πλην αυτού εδώ το 2008. Ξεφυλίζοντάς το, πέρασε ένα νοσταλγικό ταξίδι, βλέποντας όχι μόνο κλασικά σχέδια χαρακτήρων από παλιές εποχές όπως τα θυμόμουν σαν παιδί, αλλά και την εξέλιξη του σχεδίου του Ακίρα Τοριγιάμα. Ένα άτομο που είχε χαρακτηριστεί ως τεμπέλης για τα δεδομένα της βιομηχανίας που δούλευε. Και ενώ έβλεπα τα σχέδιά του, μόνο τεμπελιά και αδιαφορία δεν είδα. Με πολλαπλές σκιάσεις, δημιουργικό στήσιμο σκηνών και πρωτοτυπία. Είχα την ευκαιρία να διαβάσω μερικές από τις συνεντεύξεις του και να αντιληφθώ πόσο ταπεινό και καλό άτομο ήταν. Η ανάγνωση ήταν ένα μοναδικό ταξίδι, αλλά αυτό που με έκανε να σκεφτώ παραπάνω ήταν αυτό το illustration του Freeza, έναν από τους διασημότερους εχθρούς της σειράς. Και έτσι άρχισα να ψάχνω την προέλευσή του, που με οδήγησε σε μια πολύ μεγάλη ανακάλυψη. Μεταμόρφωση. Ανάποδα. Ξέρετε τον Cooler. Τον αδερφό του Φρίζα που αναζητώντας εκδίκηση ήρθε στη γη, με την πρώτη του εμφάνιση να είναι η πέμπτη ταινία Dragon Ball Z, η εκδίκηση του Cooler. Έχοντας πολεμήσει τον Goku στην τελική του μορφή, αποκαλύπτει ότι θέλοντας να ξεπεράσει τον αδερφό του, είχε καταφέρει να δημιουργήσει μια πέμπτη μορφή. Πράγμα που δεν βγάζει λογική. Όσο αφορά την οικογένεια του Φρίζα, από συνάντηση του Ριάμα ξέρουμε ότι στην πραγματικότητα η τρομακτική του δύναμη είναι αποτέλεσμα μετάλλαξης. Ο Φρίζα και ο πατέρας του ήταν μεταλλαγμένοι. Αλλά σημαντικότερη λεπτομέρεια είναι ότι οι μεταμορφώσεις του Φρίζα δουλεύουν ανάποδα. Η μορφή που είναι γνωστή ως τέταρτη ή τελική του Φρίζα, στην πραγματικότητα δεν είναι μεταμόρφωση. Είναι απλά η επαναφορά του στην κανονική του μορφή. Όλες οι υπόλοιπες δημιουργήθηκαν με σκοπό να τον βοηθήσουν να ελέγχει την τεράστια δύναμή του, κάνοντάς τον έτσι σταδιακά πιο αδύναμο. Άρα, η πραγματική τέταρτη μορφή του Φρίζα είναι η μορφή που τον βλέπουμε όταν εμφανίζεται πρώτη φορά στη σειρά. Μία μορφή που τον κάνει πιο αδύναμο. Έτσι, με αυτή τη λογική, η πέμπτη μεταμόρφωση του Cooler έπρεπε σύμφωνα με τα δεδομένα της εποχής να τον κάνει πιο αδύναμο. Φαίνεται ότι ο Τακάο Κογιάμα τα μπέρδεψε όταν έγραφε το σενάριο της ταινίας. Να είναι καλά που τότε κανένας δεν το πρόσεξε. Το σπίτι του Χενοροτζίν στην Αθήνα
Θέλετε ποτέ να επισκεφτείτε το Kame House, αλλά δεν είχατε ζαχαρένιο σύννεφο για να πάτε στο νησί του Χελονοτζίνι, αλλά μεταξύ μας και να το είχατε, τόσο γεντάι που έχετε δει, δεν παίζει να ανεβαίνατε πάνω του ποτέ? Η αλήθεια είναι ότι μπορείτε να πεταχτείτε στο Kame House ακόμη και με μέσα. Μια καφετέρια που πρόσφατα έτυχε να ανακαλύψω στην Αθήνα. Φτιαγμένη από δραγκομπολάκηδες για δραγκομπολάκηδες. Άρα μην χάνετε χρόνο. Μπορείτε να βρείτε λεπτομέρειες για το μαγαζί στο Instagram. Και καθώς είστε εκεί, κάντε και ένα follow. Δεν κοστίζει τίποτα. Link στην περιγραφή. Αλλά εσείς τι λέτε? Το τελευταίο σας τερμάτισε ή έχετε ακόμη καλύτερα να προτείνετε? Θέλω να ξεσπάσει πόλεμο στα σχόλια. Ποιος έχει να πει το καλύτερο τρίβια? Και ποιος ξέρει, αν αυτό το βίντεο πιάσει 10.000, ίσως βγάλω και part 3. Με λίγη τύχη συντομότερο από 2 χρόνια. Από Mazinger Destro, γεια σας!